63, είναι από το βιβλίο Βασιλέων Β και το κεφάλαιο Ε, 5 κεφάλαιο. Σελίδα 363, σελίδα 363, κεφάλαιο Ε. Ο δε Νεεμάν, ο στρατηγός του βασιλέως της Συρίας, ή το ανήρ μέγας ενώπιον του Κυρίου αυτού και τιμόμενος, επειδή ο Κύριος δι' αυτού έδωκε σωτηρίαν εις την Συρίαν. Και ο άνθρωπος ήταν ο δυνατός εν ισχύ, λεπρός όμως. Εξήλθον δε οι Σύριοι κατά τάγμα και έφερον εχμάλωτον εκ της γης του Ισραήλ μικράν την ακόρη και υπηρέτη τη γυναίκα του Νεεμάν. Και είπε προς την κυρίαν αυτή, ήθε να ήτο ο Κύριός μου έμπροσθεν του προφήτου του εν Σαμαρία, διότι ήθελε να ιατρεύσει αυτόν από της λέπρας αυτού. Και εισελθόν ο Νεεμάν, απήγγειλε προς τον Κύριον αυτού λέγον, ούτω και ούτως ελάλησε η κόρη εκ της γης του Ισραήλ. Και είπε ο βασιλεύς Συρίας, ελθέ είπαγε και θέλω στείλει επιστολήν προς τον βασιλέα του Ισραήλ, και ανεχώρησε και έλαβεν εν τη χειρία αυτού 10 τάλαντα αργυρίου και 6.000 χρυσούς και 10 λαγάς ενδυμάτων, και έφερε την επιστολή προς τον βασιλέα του Ισραήλ λέγουσαν. Και τώρα καθώς έλθει η επιστολή αυτή προς σε, ιδού έστειλα προς σε Νεεμάν το δούλο μου, δια να ιατρεύσεις αυτόν από της λέπρας αυτού. Και καθώς ανέγνωσε ο βασιλεύς του Ισραήλ την επιστολή, διέσχισε τα ημάτια αυτού και είπε, «Θεός είμαι εγώ δια να θανατώνω και να ζωοποιώ, ώστε ούτως θέλει προς εμένα ιατρεύσω άνθρωπον από της λέπρας αυτού. Γνωρίσατε λοιπόν παρακαλώ και ειδέτε ότι ούτως ζητεί πρόφασιν εναντίον». Ως διήκουσε ο Ελισέ, ο άνθρωπος του Θεού, ότι ο βασιλεύς του Ισραήλ διέσχισε τα ημάτια αυτού, απέστειλε προς τον βασιλέα λέγον, «Διατί διέσχισες τα ημάτια σου? Ας έλθει τώρα προς εμέ και θέλει γνωρίσει ότι είναι προφήτης εν το Ισραήλ». Τότε ήλθε ο Νεεμάν μεταξύ των ύπων αυτού και μετά της αμάξης αυτού και στάθη στην θύραν της οικίας του Ελισέ. Και απέστειλε προς αυτόν ο Ελισέ μηνυτήν λέγον, «Ήπαγε και λούστητη επτάκησεν το Ιορδάνη και θέλει επέλθει, επανέλθει εις άρξης έπισε και θέλεις καθαριστεί». Ο δε Νεεμάν εθυμώθη και ανεχώρησε και είπεν, «Ιδού εγώ έλεγον θέλει βεβαίως εξέλθει προς εμέ και θέλει σταθεί και επικαλεστεί το όνομα Κυρίου του Θεού αυτού και διακινήσει την χείραν αυτού επί των τόπων και ιατρεύσει των λεπρών. Ο Αβανά και ο Φαρφάρ, ποταμί της Δαμασκού, δεν είναι καλύτεροι υπερ πάντα τα ύδατα του Ισραήλ? Και δεν είναι δυνάμη να καθαριστώ εν αυτή, να λουστώ εν αυτής και να καθαριστώ?» Και στραφής ανεχώρησε με τα θυμού. Επλησίασαν δε οι δούλοι αυτού και λάλησαν προς αυτόν και είπαν, «Πάτερ μου, εάν ο προφήτης ήθελε εσύ ή πει μέγα πράγμα, δεν ήθελες κάμει αυτό? Πόσο μάλλον τώρα όταν συλλέγει λούστητη και καθαρίστητη?» Τότε ανέβηκε βυθίστη επτάκηση στον Ιορδάνη κατά των λόγων του ανθρώπου του Θεού, και η σάρξ αυτού αποκατέστη ως σάρξ πεδίου μικρού και καθαρίστη. Και επέστρεψε προς τον άνθρωπο του Θεού αυτός και πάσα η συνοδεία αυτού, και ήλθε και εστάθη έμπροσθεν αυτού και είπεν, «Ιδού τώρα εγνώρισα ότι δεν είναι Θεός εν πάση τη γη, ημί εν το Ισραήλ. Όθεν τώρα δέχθητη παρακαλώ δώρον παρά του δούλου σου. Ο δε είπε, ζει Κύριος ενώπιον του οποίου παρίσταμε, δε θέλω δεχθεί. Ο δε εβίαζεν αυτό να δεχθεί, αλλά δεν έστρεξε». Και είπε ο Νεεμάν, «Κι αν μη, ας δοθεί παρακαλώ εις τον δούλο σου 2 ημιώνων φορτίων εκ του χώματος τούτουν, διότι ο δούλος σου δεν θέλει προσφέρει στο εξής ολοκαύτωμα, δεν θυσιάνεις άλλους θεούς παρά μόνο εις τον Κύριον. Περί τούτου του πράγματος θα συγχωρήσει ο Κύριος των δούλων σου, ότι όταν εισέρχεται ο Κύριος μου στον οίκον του Ρημών για να προσκυνήσει εκεί και στηρίζεται επί την χείρα μου και εγώ κλείνω εμ' αυτόν εν το οίκο του Ρημών, ενώ κλείνω εμ' αυτόν εν το οίκο του Ρημών, ο Κύριος ας συγχωρήσει το δούλο σου περί του πράγματος τούτου». Και είπε προς αυτόν, είπα γεν ειρήνη και ανεχώρησαν από αυτού μικρόν τη διάστημα. Αμήν. Συρία, ο εχθρός του λαού του Θεού. Κύριος εχθρός του λαού του Θεού. Ο Ισραήλ έχει ταλαιπωρηθεί σφόδρα από τους Συρίους και συνεχίζει να ταλαιπωρείται.
Ο Θεός όμως, αδερφοί αγαπητοί, είναι αγάπη και περιέρχεται το Πνεύμα το Άγιο σε όλη τη γη και ψάχνει να βρει έναν άνθρωπο για να φανεί μέσα από αυτόν, εφόσον η καρδιά του αποδειχθεί πιστή, τελεία, δυνατός ο Θεός. Στο λαό Ισραήλ ποτέ δεν έχει θεραπευθεί εκ της λέπρας λεπρός. Ο Θεός όμως μπορεί. Και το σημαντικότερο από όλα είναι ότι ο Θεός είναι αγάπη. Έψαξε λοιπόν, καθώς είχε προγνωρίσει ο Θεός έναν άνθρωπο, τον Νεεμάν τον Σύρο, είχε προγνωρίσει τι? Ότι θα πιστέψει στο λόγο του με όλη του την καρδιά. Δεν ήταν ο καλύτερος, αλλά ζώνας ήτανε, περήφανος ήτανε, αλλά μόνο και μόνο επειδή είχε προγνωρίσει αυτόν ο Θεός ότι θα πιστέψει στο λόγο του Θεού και στο όνομα του Κυρίου, τον εξέλεξε. Τον εξέλεξε και βρήκε χάρη ενώπιον του Θεού, ώστε ο Θεός έδωκε σωτηρία στη Συρία εξαιτίας αυτού. Δηλαδή, για να σκεφτούμε λίγο, αδερφοί, πώς σκέφτεται και πώς εργάζεται ο Θεός. Από τη μια μεριά ο λαός του, που τον λατρεύει στο ναό του Σολομώντα, που προσφέρει, που θυσιάζει με ιερείς, με λεβίτες, ψάχνει να βρει έναν άνθρωπο για να φανεί δυνατός και να φανερωθεί και να δημιουργηθεί προηγούμενο ότι ο Θεός θεραπεύει και τη λέπρα, και δεν βρίσκει κανέναν. Και δεν σταματάει εκεί. Ψάχνει με μεγαλύτερη προσοχή, θα έλεγα εγώ ανθρώπινα, και το βλέμμα του πέφτει στη Συρία και βλέπει τον Νεεμάν, ότι αυτός ο άνθρωπος, αλαζόνας, εθνικός, χωρίς γνώση του Λόγου του Θεού, είναι αυτός μέσα από τον οποίο μπορεί πραγματικά να δοξαστεί ο Θεός και κάνει χάρη. Και αφού τον ευλόγησε, τον ύψωσε, τον σύστησε, ήρθε η στιγμή που θα κάνει το έργο του. Ένα έργο θαυμαστό. Τα τάγματα των Συρίων βγαίνουν, συλλαμβάνουν, εχμαλωτίζουν μία κοπελίτσα Ισραηλίτισσα, και ο Θεός οδηγεί τα βήματα της κοπελίτσας αυτής, τα οδηγεί στο σπίτι του Νεεμάν, ο οποίος ήταν ένδοξος μέσα στο λαό του, αλλά λεπρός. Αυτόν που διάλεξε για να τον δοξάσει το Θεό και για να τον δοξάσει ο Θεός, του έδωσε και το χειρότερο πρόβλημα, τη λέπρα. Γιατί είχε προγνωρίσει ότι θα πιστέψει και δια της πίστεως όχι μόνο θα θεραπευθεί, αλλά δια της πίστεως θα γνωρίσει και τον αληθινό Θεό. Η κοπέλα που διάλεξε είναι ιδιαίτερο πρόσωπο. Αναστάτωσε δύο βασίλεια. Και τα λόγια της, λόγια πίστης, ξεσήκωσαν την καρδιά του Νεεμάν και της γυναίκας του. Δεν είναι μια οποιαδήποτε κοπέλα του Ισραήλ, αυτή την οποία διάλεξε και την έστειλε εχμάλωτο. Είναι μια κοπέλα που έχει μέσα της πίστη και τα λόγια που βγαίνουν από την καρδιά της, εκ του περισσεύματος της καρδίας, λαλεί το στόμα της λόγια πίστεως. Και έφερε κοντά δύο ανθρώπους προγνωρισμένους, που δεν έχουν καταλάβει τι σημαίνει, τι συμβαίνει,
τι γίνεται, πού πάει, τίποτα δεν έχουν καταλάβει. Αλλά καθένας ενεργεί σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Η κοπέλα μιλάει με καθαρότητα, με πίστη, με παρησία, χωρίς αμφιβολία, λέγοντας «Μακάρι αυτός ο άνθρωπος, και πρέπει να ήταν καλός και πρέπει να τον αγάπησε και πρέπει να τη συμπεριφερότανε καλά, μακάρι αυτός ο άνθρωπος να βρισκότανε στο λαό Ισραήλ, εκεί που είναι ο προφήτης του Κυρίου, για να τον θεράπευε». Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Αυτή είναι η πίστη, αδερφοί. Και βάσει αυτής της πίστεως εκλέγει ο Θεός. Πιστεύει αυτά που δεν έχει δει. Πιστεύει στην δύναμη του Θεού που δεν την έχει γνωρίσει. Εμπιστεύεται το Θεό κατά πάντα. Για αυτή την πίστη, αδερφοί αγαπητοί, μας μιλάει ο Θεός. Γιατί? Και αν δεν την έχουμε αυτή την πίστη του Θεού, μπορούμε εύκολα να την αποκτήσουμε, καθώς είναι γεγραμμένο «ετείτε και θέλει σας δοθεί». Αλλά για να μας τη δώσει πρέπει να την επιποθήσουμε. Να καταλάβουμε τη δύναμη της πίστης και στη συνέχεια, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Να καταλάβουμε αυτό που είπε ο Χριστός, ότι αν έχεις πίστη ως κόκκον συνάπεως, που δεν έχετε, έλεγε στους μαθητάς και σε εμάς, θα λέγατε σε αυτό το δέντρο και σε αυτό το βουνό πήγαινε στη θάλασσα και θα πήγαινε. Αλλά μόνο με αυτή την πίστη δοξάζεται ο Χριστός. Και εάν πράγματι, όπως νομίζουμε, είμαστε στις έσχατες ημέρες, ο Θεός είναι έτοιμος να χαρίσει αυτή την πίστη σε όποιον την επιποθήσει, την ζητήσει, την αγαπήσει. Μέσα από αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός θα κάνει πολύ περισσότερα και καλύτερα από αυτά που μπορούμε εμείς να ζητήσουμε ή να κατανοήσουμε. Την πίστη της απλής κοπελίτσας και την πίστη του εθνικού που δεν έχει γνώση Θεού. Και πράγματι ο Νεεμάν πίστεψε. Πήγε στο βασιλιά του, τον κύριό του, και λέει: «Θέλω να πάω στον Ισραήλ, γιατί μου είπανε ότι εκεί υπάρχει προφήτης του Θεού που θεραπεύει τη λέπρα». Και ο βασιλιάς που τον αγαπάει, γιατί είναι αγαπητός, το όνομά του είναι Ευχάριστος, δεν είναι άνθρωπος που δημιουργεί ταραχή, έτσι να μας κάνεις Κύριε μου, είναι άνθρωπος που δημιουργεί χαρά, είναι ταπεινός, είναι ειρηνικός. Παρόλο που είναι αλαζόνας εκ της θέσεώς του, όπως θα δούμε παρακάτω. Ταπεινός στη σχέση του με τους ανθρώπους, αλαζόνας στη σχέση του με τον Θεό. Στην γνώμη του για τον εαυτό του. Και ο βασιλιάς του λέει, στείλω και μια επιστολή στον άλλο βασιλιά να σε δεχτεί και να σε θεραπεύσει. Πράγματι παίρνει δώρα, παίρνει αμάξια, άμαξες, παίρνει άλογα, παίρνει δούλους, πάει στο βασιλιά του Ισραήλ και του λέει «θεράπευσέ με». Και ο βασιλιάς του Ισραήλ, ο βασιλιάς, ο άνθρωπος που είναι βασιλιάς στο λαό του Θεού, καμία σχέση με την πίστη του Νεεμάν, καμία σχέση με την πίστη της δούλης, καμία σχέση με την πίστη του Θεού, παρόλο που είναι βασιλιάς στο λαό του Θεού. Οι ιερείς καμία πίστη, οι Λεβίτες καμία πίστη, όλος ο λαός καμία πίστη. Και επειδή δεν έχει πίστη, γι' αυτό και δεν μπορεί να καταλάβει τι γίνεται. Πονηρεύεται και λέει «το κατάλαβα». Τι κατάλαβες? Ζητάει αφορμή και πρόφαση εναντίον μου, λέγοντας αυτά ο βασιλιάς και ο Νεεμάν, ο αρχιστράτηγος, ο στρατηγός.
Και τότε ήταν που ο Θεός φανέρωσε στον Ελισέ όλο το θέλημά του. Γιατί είναι προφήτης του Θεού, γιατί έχει πίστη Θεού, γιατί είναι Άγιος άνθρωπος του Θεού. Του φανέρωσε όλο το θέλημά του. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Γι' αυτό χωρίς δισταγμό λέει στέλνει μηνυτές στο βασιλιά και λέει στείλ τον εδώ και θα καταλάβει αυτός ότι έχει, υπάρχει προφήτης στον Ισραήλ του Θεού. Πήγε και ο Ναεμάνος Ήρος ο έντιμος και τιμόμενος επειδή ο Κύριος έκανε χάρη σε αυτόν περιφρονήθηκε σφόδρα από τον Ελισέ. Γιατί? Γιατί του έστειλε ένα δούλο του, δεν βγήκε καν να τον προϋπαντήσει. Όλο το σχέδιο του Θεού είναι στην καρδιά του Ελισέ. Με απόλυτη περιφρόνηση στέλνει ένα δούλο για να του μεταφέρει τα λόγια του Θεού. Δεν πάει ο προφήτης, στέλνει το λόγο του Θεού. Δεν είναι να πιστέψει στον προφήτη τον άνθρωπο, αλλά να πιστέψει τα λόγια του Θεού. Δεν είναι εύκολο. Εμείς θέλουμε να δούμε. Όμως ο Κύριος λέει μακάρι μη ειδώντες και πιστεύσαντες. Μακάρι αυτοί που δεν βλέπουν και πιστεύουν. Και βλέπει ένα δούλο να του λέει πήγαινε να βαφτιστείς στον Ιορδάνη 7 φορές και θα καθαριστείς από τη λέπρα σου. Και εκεί αντέδρασε και με το δίκιο του σαν εθνικός, σαν λογικός άνθρωπος. Αντί να βγει έξω, να με τιμήσει στρατηγός, να προσευχηθεί, να απλώσει τα χέρια του, να φωνάξει το Θεό και να βάλει τα χέρια του απάνω μου και να θεραπευθεί ο λεπρός, μου στέλνει αυτό το δούλο. Αδελφοί αγαπητοί, ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Ο Χριστός εργάζεται με δούλους. Δεν μπορεί ούτε ο προφήτης του Θεού να εκφράσει το λόγο του και να έχει δύναμη. Μόνο ένας δούλος μπορεί να εκφράσει το λόγο του Θεού με δύναμη. Μόνο ένας δούλος. Πάντοτε με δούλους εργάζεται ο Θεός. Δούλος είναι αυτός που εκφράζει το θέλημα του Θεού. Δούλος είναι αυτός τον οποίον ο Χριστός χρησιμοποιεί για να στείλει το θέλημά του. Και ο Νεεμάν αντέδρασε στη φωνή του δούλου γιατί ήθελε τον προφήτη. Μεγάλο λάθος. Κινδυνεύει να χάσει αυτό που ο Θεός έχει ετοιμάσει. Επειδή θέλει να δει τον άνθρωπο ενώ ο Θεός του στέλνει το δούλο του. Φύλαξέ μας Θεέ μου σε παρακαλώ. Ώστις αποδεχθεί έναν των ελαχίστων τούτων εμέ αποδέχεται, λέει ο Χριστός. Και δούλοι τώρα θα επέμβουνε στην καρδιά του Νεεμάν. Κύριε μου, του λένε, αν ο προφήτης σου έλεγε μεγάλα πράγματα δεν τα έκανες, τι σου είπε? Πήγαινε στον Ιορδάνη, βαφτίσου 3 φορές, βουτήξου μέσα 3 φορές και θα θεραπευθείς. Πάει, γκρεμίζει όλη τη λογική του Νεεμάν. Που τι έλεγε? Τον περίμενα να έρθει τον ίδιον, αλλά δεν ήρθε. Και τι μου λέει ο δούλος του? Δεν έχουμε εμείς ποτάμια στη Συρία πιο μεγάλα και πιο σπουδαία? Και έχουνε. Δηλαδή θα πάω να πληθώ και θα φύγει η λέπρα? Τι είναι, μουτζούρα?
Όταν όμως άκουσε τα σοφά λόγια των δούλων, άλλαξε η καρδιά του και επανήλθε πια αυτό που ο Θεός είχε προγνωρίσει, η πίστης. Ξεκίνησε, πήγε μια, δυο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, τίποτα. Τίποτα. Μα 7 φορές να του πει. Αδερφοί αγαπητοί, πολλές φορές ο Λόγος του Θεού θα μας φαίνεται παράξενος, θα μας φαίνεται υπερβολικός, θα μας φαίνεται ό,τι και να μας φαίνεται. Ο Λόγος του Θεού είναι η δύναμη του Θεού που σώζει. Μόνο ο Λόγος του Θεού εκφράζει τη δύναμη του Θεού που σώζει τους ανθρώπους. Την 7η φορά βγήκε καθαρός. Δοξάστηκε ο Θεός. Ευεργετήθηκε ο Νεεμάν. Υψώθηκε ο Λόγος του Θεού. Από δούλους. Από δούλοι. Καταρχάς, από το δούλο του Έλισε, στη συνέχεια, από τους δούλους του Νεεμάν του Σύρου. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί αγαπητοί, γιατί τίποτα δεν γίνεται, τίποτα, εάν δεν έρθει ο Λόγος του Θεού να συναντήσει την πίστη μας. Εάν η πίστη μας δεν υποδεχθεί το Λόγο του Θεού, τίποτα δεν γίνεται. Αν όμως ο Λόγος του Θεού έλθει καθαρά από δούλο, από δούλους, και βρει μια καρδιά που έχει πίστη Θεού, τότε αλλάζει τα πάντα. Και γι' αυτό το μήνυμα σήμερα είναι, συγχωρέστε με για την έκφραση, συγκλονιστικό. Μπορεί να αλλάξει τα πάντα στη ζωή σου και να κάνει πράγματα που δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ. Γιατί είναι έσχατες ημέρες, είναι ο καιρός του Θεού. Ο Κύριος έρχεται. Είναι ο καιρός της μεγάλης συγκομιδής. Όταν είναι ο καιρός, ο Θεός κάνει πράγματα που δεν έχουν ξαναγίνει. Αλλάζει τα πάντα. Και έχουμε την ευκαιρία εμείς οι άνθρωποι, οι ασήμαντοι, να εκμεταλλευτούμε τη χάρη που έχει κάνει ο Θεός. Πρώτον, να μας προσθέσει την Εκκλησία του δια του Ιησού Χριστού. Δεύτερον, να ζούμε σε μια εκκλησία που ορθοτομεί το Λόγο του Θεού. Τρίτον, να ζούμε σε κατάλληλους χρόνους και καιρούς. Και τέταρτον, να έχουμε τη δυνατότητα να ζητήσουμε από το Θεό να μας δώσει αυτή την πίστη. Τη δυνατότητα. Έχουμε την ευκαιρία. Έχουμε την ευκαιρία να ζητήσουμε από το Θεό πρώτον να γεμίσει την καρδιά μας με τον πόθο για αυτή την πίστη. Την πίστη του Θεού. Που δεν χρειάζεται να είναι πάνω από ένα σπόρο συνάπεως. Έχουμε τη δυνατότητα να βρούμε χάρη από το Θεό. Και να ζητήσουμε από το Θεό αυτή τη συγκεκριμένη πίστη που μεταβάλλει τα πάντα. Και ο Νεεμάν προχώρησε πλέον με ευγνωμοσύνη στον Θεό, επέστρεψε στον Έλισε και τώρα ο Έλισε βγήκε να τον υπαντήσει. Τώρα πια έχει τελειώσει το έργο του Θεού, τώρα μπορεί να εμφανιστεί ο Έλισε. Να δώσει την ευκαιρία στον Νεεμάν το Σύρο να τον ευχαριστήσει, να δοξάσει το Θεό για να σωθεί. Και ο Έλισε και ο Νεεμάν προσπάθησε με χρήματα να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του. Αλλά δόξα στο Θεό για τον Έλισε, δόξα στο Θεό. Άνθρωπος που δεν απλώνει το χέρι του σε πράγματα που δεν του ανήκουνε. Δόξα στο Θεό. Πάρε, δεν παίρνω.
Τώρα να πάρει και κάτι είναι κακό. Χείριστο. Πάρε, δεν παίρνω. Με το ζόρι, πάρε, δεν παίρνω. Και ο Λύσσε λέει, καλά, αφού εσύ δεν παίρνεις, δώσε μου εσύ. Τι θέλεις να σου δώσω? Χώμα. Χώμα από το χώμα σου. Ταπείνωση από την ταπείνωσή σου. Για να προσφέρω εκεί τις θυσίες μου και τις προσφορές μου. Και να ξέρεις ότι θα κάνω κάτι που ξέρω δεν αρέσει το Θεό. Αλλά δεν μπορώ να μην το κάνω όταν θα πηγαίνω με το βασιλιά στον ναό του Ρημών, του ψεύτικου Θεού. Θα κλείνω το κεφάλι μου σαν να τον προσκυνώ. Αλλά δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Και ο Θεός την αδυναμία του ανθρώπου δεν τη λογαριάζει. Δεν του λέει καλά κάνε, πήγαινε καλά να το κάνεις. Δεν του απάντησε. Αλλά του είπε, ύπαγε εν ειρήνη, γιατί εμπιστεύεται τον Θεό ότι θα ενεργήσει στη ζωή του για να κάνει ο Νεεμάν στη συνέχεια κατά πάντα το θέλημα του Θεού εις δόξαν του Θεού. Δεν τον στέλνει να παραμείνει στρατηγός, τον στέλνει απεσταλμένο του Θεού ο Ελισέ. Τον στέλνει σαν απεσταλμένο του Θεού. Και ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί αγαπητοί, για την εκλογή, για την πρόσκληση, για τη δικαίωση, για τη δόξα του Θεού, αλλά και για τις αποστολές του Θεού. Και εμείς λέμε πάντοτε, γεννηθεί το θέλημά σου, Κύριε Θεέ μου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Αμήν.